Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Μια ακόμη έκτακτη διαδικτυακή εκπομπή εδώ στον κώδικα μυστηρίων YouTube, στο κεντρικό κανάλι Βασίλης Μπαντίδης. Σας έχουμε συνηθίσει νομίζω σε αυτές τις εκπομπές, βράδια καθημερινής. Χθες είχαμε μια πρεμιέρα με ένα γνωστό δάσκαλο πολεμικών τεχνών από την Αθήνα που έχει ασχοληθεί πολύ με την αρχαία Ελλάδα, τον κύριο Μαυρονά. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε και άλλες συνεντεύξεις. Ακολουθήσουν και άλλες και με πολιτικούς αρχηγούς, όπως σας έχω πει, και με άλλα γνωστά πρόσωπα και με επιστήμονες και γενικότερα. Ωστόσο, συνεχίζουμε και με άλλους εκλεκτούς ερευνητές που φιλοξενούμε χρόνια και συνεργάτες εκπομπής. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Κωνσταντίνος Μπενίσης από την Αθήνα, γνωστός ερευνητής και εκπρόσωπος του Flat Earth Europe. Με τον κύριο Μπενίση έχουμε κάνει πολλές εκπομπές στο παρελθόν για την επίπεδη γη, τη θεωρία αυτή που είναι πολύ μυστηριώδης και κερδίζει, θα λέγαμε, κόσμο τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο, έχουμε μιλήσει και για άλλα θέματα, από κοινού και με τον πατέρα Απόστολο Γάτζια. Θα είναι μαζί μας λοιπόν ο Κωνσταντίνος, φίλες και φίλοι, θα τον δείτε ευθύς αμέσως για την απόψινή πρεμιέρα. Ξεκινάμε 11:15 και 16 είμαστε, βράδυ Τετάρτης. Θα μιλήσουμε όμως, θα ανοίξουμε την θεματολογία, θα μιλήσουμε και για τη βασιλική οικογένεια. Με αφορμή τα όσα είδαμε τις τελευταίες ημέρες και απασχόλησαν την Ιφίλιο και με την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως μας λένε. Αλλά θα δούμε και άλλα θέματα. Θα το ανοίξουμε γενικότερα το όλο ζήτημα. Θα μιλήσουμε και για την επιπεδική και για επιμέρους. Θα είναι μια κουβέντα ανοιχτή. Λες και είμαστε μια ωραία παρέα και έχουμε πάει για ένα καφέ και τα λέμε έτσι ελεύθερα και ωραία και φιλικά. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Σου εύχομαι υγεία. Επίσης, Βασίλη, καλησπέρα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα της Ορθοδοξίας, του Τιμίου Σταυρού. Σωστά. Χρόνια πολλά και στους Σταύρους και τις Σταυρούλες. Γιορτάζει και ο μεγάλος μου γιος. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ και να δώσω και χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που βρισκόμαστε μέσα στο chat και τα λέμε. Φίλες και φίλους. Δεν θα ονομάσω τώρα γιατί σίγουρα θα αδικήσω κάποιον. Τους συμπαθώ όλους πάρα πολύ. Γενικά έχεις μια πάρα πολύ όμορφη και δυνατή παρέα που σε ακολουθούν πάρα πολύ πιστά και το αξίζεις, πιστεύω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτι θέλεις να μας πεις, έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την οικογένεια της Αγγλίας, τη βασιλική. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ναι, λίγο την επικαιρότητα. Το μεσημέρι νομίζω ήταν είχαν μια τελετή πάλι, γιατί είχαν την κηδεία της Ελισάβετ, τι ακριβώς είχαν. Είχαν τη διακήρυξη του Καρόλου. Είχαμε τη διακήρυξη του Καρόλου. Ο νέος βασιλιάς λοιπόν ο Κάρολος. Ναι, και έχουν μία ωραία τελετή. Θα δείξουμε αποσπάσματα. Σήμερα δηλαδή θα προσπαθήσουμε έτσι μέσα από το κινητό μου όσο μπορούμε να δείξουμε αποσπάσματα. Αυτός βέβαια δεν είναι ο Κάρολος. Αυτό τι είναι, ένα κατσικάκι είναι αυτό. Όχι, ένα στράγος. Ναι, είναι ένα στράγος. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι. Δεν είναι η κατσίκα του γείτονα. Μισό λεπτό τώρα. Στην ανακήρυξη, διακήρυξη, πώς το λένε οι Άγγλοι, του Κάρολος νέου βασιλιά μετά το θάνατο της Ελισάβετ, εκεί... Μπροστά πάει ο τράγος. Η μπάντα είχαν μπροστά και τον τράγο. Όπως το βλέπεις. Μήπως είναι κάποιο προετοιμασίες για το Πάσχα. Όπως το βλέπεις, Βασίλη μου. Με ένα σήμα, έμβλημα, το οποίο... Εντάξει, τώρα δεν πρόλαβα να το αναλύσω, αλλά ξέρω τι είναι. Νομίζω κατάλαβα τι έμβλημα σήμα λες. Ναι. Μάλιστα. Δεν το είχα δει αυτό. Ενδιαφέρον πάρα πολύ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η κατσίκα του γείτονα, αλλά τελικά δεν είναι. Είναι εκεί. Δεν ξέρω αν το έχουν αφεντικό, δεν ξέρω τώρα τι το έχουν. Όλοι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό. Μάλιστα. Είναι ασύλληπτο, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ θα δούμε μία παλαιότερη του Καρόλου. Δεν είναι μοντάζ, είναι πραγματικότητα. Τι κάνει, καμάκι? Όχι. Όχι, όχι. Α. Μάλιστα. Μήπως είχε φάει παγωτό? Ίσως και γλύφει τα χείλη του. Μέσα από μια μικρή έρευνα που έκανα τις προηγούμενες ημέρες, διαπίστωσα από έναν, το υιοθέτησα μάλλον,
από έναν φίλο μου του εξωτερικού. Έχει σχέση με την ονομασία που ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας. Αυτό ως λεξάριθμο και στην αριθμολογία που γνωρίζουμε βγάζει 666 και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα εβραϊκά. Όπως καταλαβαίνουμε, μία τέτοια σύμπτωση ως πιθανότητα θα είχε πολλά μηδενικά. Ήταν ένα αστρονομικό νούμερο σύμπτωση. Ναι. Ας τα ξεπεράσουμε τώρα αυτά. Ναι. Να κάναμε έτσι μία, πιστεύω... Νομίζω τα λένε όλα αυτά που μας έδειξες όμως, για όσους μπορούν να καταλάβουν. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, αυτές τις μέρες και μέσα στο chat που γράφαμε λίγο παλιότερα, είπαμε κάποια πράγματα, στο πούμε γενικότερα και για την NASA και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα δείξουμε, πάλι θα μου επιτρέψετε, θα δείχνω από το κινητό μου, γιατί τα έχω, όλα τα περισσότερα τα έχω εδώ αποθηκευμένα. Δείχνουμε λοιπόν την γη. Ναι. Παίρνοντας λοιπόν τη σφαιρική γη και κόβοντας και αντιστρέφοντας τις ίδιες πλευρές, θα βλέπουμε κάποια σχήματα, τα οποία ένα απλό, μη εκπαιδευμένο μάτι δεν μπορεί να τα διακρίνει, αλλά εμείς οι ερευνητές... Κάτσε, περίμενε. Και τα βρίσκουμε όλα αυτά. Α, φαίνεται κάτι σαν ένας... σαν τον εξαποδό κάτι, ναι. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες μορφές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Επίσης. Βλέπεις. Είναι η γη που μας παρουσιάζουν, η οποία δεν είναι πραγματική γη. Είναι φτιαγμένη, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι animation, είναι CGI. Δεν υπάρχει πραγματική φωτογραφία της στο εγκλής γης, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι βγαίνει, έτσι, και βγαίνουν πολλές μορφές, έχουν κρύψει πάνω πάρα πολλές μορφές, όπως και κάποια γράμματα που έχουμε δείξει στο παρελθόν σε άλλα βίντεο που γράφει σεξ και κάτι τέτοια, ξέρεις, διάφορα τέτοια πράγματα. Συγγνώμη που η εικόνα δεν είναι πολύ καθαρή. Όχι, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Κάνει αντικατοπτρισμό τώρα, γυαλίζει ας πούμε η κάμερα πάνω στο φακό και βλέπουμε λοιπόν διάφορες μορφές. Σαν τον κυνηγό είναι, στο Predator. Ναι, βλέπεις. Ρωτάει, θεωρείται ακόμη ότι αυτό είναι μια απλή σύμπτωση? Όχι, αυτά δεν είναι σύμπτωση. Αυτά είναι με πολύ ευλάβεια φτιαγμένα. Απλά σου έχουν τη μισή εικόνα από τη μία πλευρά, από την άλλη σου έχουν μια άλλη μισή εικόνα. Οπότε μπερδεύεις το μάτι. Αν, όπως βλέπεις, κόψουμε στη μέση, βάλουμε το αντίστοιχο κτλ. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει και τι παρουσιάζεται. Λοιπόν, να μην κουράσουμε τώρα περισσότερο τους φίλους μας. Έχει και συνέχεια η όλη διαδικασία, αλλά θα το αφήσουμε. Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέρον. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Πάμε να δούμε μερικά γυρίσματα στη σελήνη. Από το φίλο μας, το Stanley Kubrick. Αυτό είναι, ναι, ο Stanley Kubrick και η παραγωγή Εγώ Καιρός, νομίζω, έτσι λέγανε, που τη γυρίσανε σε κάποια περιοχή της Νεβάδα και όχι στη σελήνη. Όχι βέβαια, ποια σελήνη, δεν μπορεί να πάει καλά στη σελήνη. Τα έχει αποδείξει, τα έχει καταδείξει και ο Τέξ Μάρς, ο αείμνηστος αυτά. Σωστά, μα έχουμε και τις μαρτυρίες. Άμα θέλετε, σας βάζω και το βίντεο του συγχωρεμένου του Κιούμπρικ, ο οποίος είχε δώσει μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο με τον όρο να μην τη βγάλει όσο ήταν ζωντανός και αφού πεθάνει να τα δημοσιοποιήσει, γιατί το θεωρούσε πολύ μεγάλο βάρος το ότι εξαπάτησε
όλο τον πληθυσμό της γης με τις υποτιθέμενες αποστολές στο φεγγάρι. Έτσι, λοιπόν. Εδώ θα δούμε κάτι πολύ κωμικό, θα δούμε κάτι πολύ γελίο. Αυτός υποτίθεται ότι είναι στο διαστημικό σταθμό και προσπαθεί να κλείσει το καπάκι. Το καπάκι είναι, είναι κάτι σαν δερμάτινο, ας το πούμε. Το τραβάει, κατάλαβα. Δεν μπορεί να κλείσει. Σαν τσάντα για, γιατί... τη θάλασσα. Σαν τσάντα για τη θάλασσα. Αυτά τα γυρίσματα όμως, για να έχουν την ίδια συμπεριφορά, ας το πούμε, αντιβαρυντικής, είναι μέσα σε πισίνες αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος διαστημικός σταθμός ΙΣ. Το έχουμε εξηγήσει ότι δεν θα μπορούσε ο διαστημικός σταθμός ΙΣ να είναι ακόμη και στην υποτιθέμενη που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει θερμόσφαιρα πάνω από τα 400 χιλιόμετρα, που αναπτύσσει θερμοκρασίες 2.500 βαθμών. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την υποτιθέμενη εικόνα, φωτογραφία από τη σελήνη. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι Photoshop. Είναι Photoshop, το βλέπεις. Mm-hmm. Είναι σε πλαίσιο. Μάλιστα. Άρα όλα φτιαχτά λοιπόν, όλα φτιαχτά. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα που έγινε σε πρόγραμμα Photoshop, ανάλυση, τσακ. Το είδες, ναι. Το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε δεν έχουν πάει ποτέ στη σελήνη. Όχι, δεν μπορούν να πάνε στη σελήνη. Η σελήνη και με βάση έναν παλιότερο επιστήμονα... Μας το έχεις ξαναπεί ότι η σελήνη δεν είναι ένας τόπος που μπορεί να πατήσει κάποιος, μας έχεις πει. Όχι, δεν έχει κάποια υλική υπόσταση. Είναι ένα κοσμικό πλάσμα, όπως πλάσμα είναι και ο ήλιος. Έτσι, έχουμε τον μαγνητισμό, τον διαμαγνητισμό κτλ. Έτσι, γι' αυτό όπου υπάρχει ο ήλιος, από την άλλη πλευρά έχουμε τη σελήνη. Δηλαδή και η σελήνη καθυστερεί, ας το πούμε, την κυκλική της κίνηση πάνω από τον επίπεδο χώρο και γι' αυτό έχουμε την γέμιση και την χάση της σελήνης. Από εκεί δηλαδή που βρίσκεται ο ήλιος λαμβάνει και την φωτεινότητα η σελήνη. Έτσι. Θα δείξουμε λοιπόν τώρα, γιατί αυτές τις μέρες έπεσε στα χέρια μου, είχαν πέσει κι άλλα, τι ευθύνεται για την έκλειψη της σελήνης. Ναι. Αλλά ακόμα και του ηλίου. Είναι ο λεγόμενος μαύρος ήλιος. Ο μαύρος ήλιος είναι ένα σύμβολο μυστικιστικό, λατρείας. Και αν πάμε να δούμε λίγο γενικότερα, θα πούμε, είναι ο Ρούνος. Αυτά τα είχαν οι Ναζί. Είχαν φτιάξει και τη Θούλη και ψάχναν για το μαύρο ήλιο, έλεγαν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και στο Θιβέτ υπάρχουν και αγάλματα, δυστυχώς. Έχουν αφαιρέσει πάρα πολλά, πάρα πολλά αρχεία, τα οποία είχαν και αγάλματα με το μαύρο ήλιο στο Θιβέτ. Έτσι, βλέπουμε εδώ τα σύμβολα, είναι ο Όφης με το μαύρο ήλιο μέσα. Ο ουροβόρος Όφης που τρώει την ουρά του, ναι. Σωστά, όπως εδώ, και είναι ο μαύρος ήλιος μέσα, το Ερπετό. Αυτό το έχουν συσχετίσει, η νεομυθολογία το συσχετίζει με τις έρευνες των Γερμανών για την αποκαλούμενη κούφια γη. Εντάξει, εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την κούφια γη. Η κούφια γη, εντάξει, ούτως ή άλλως υπάρχει. Η θεωρία λέει ότι υπάρχει στο εσωτερικό, αυτή η θεωρία λέει ότι υπάρχει στο εσωτερικό της γης ένας δεύτερος ήλιος, αλλά επειδή και έχει καταχνιά μέσα και ζουν οι νεφιλίμοι, οι εγκλουβισμένοι, φυλακισμένοι, έχουν ένα εσωτερικό ήλιο, λέει, που είναι σαν μαύρος και έχει καταχνιά και δεν έχει το φως του ήλιου όπως εδώ έξω. Έτσι λέει αυτή η θεωρία. Η κόλαση. Ναι, και κόλαση. Πες το και έτσι, ναι. Και κόλαση. Λοιπόν, όπως εδώ, έτσι. Προσπαθώ να δείξω έτσι κάποια. Είναι όπως ο Ρούνος, δηλαδή, που έχει τις 12 ακτίνες. Επίσης εδώ, από όλα αυτά είναι παγανιστικά σύμβολα κτλ. Είναι, όπως εδώ, βλέπουμε τον ήλιο πάνω, τον ήλιο και το φεγγάρι πάνω και το μαύρο ήλιο κάτω και βλέπουμε τα σύμβολά τους. Μήπως είναι μια παράλληλη πραγματικότητα ή η κόλαση, όπως το λες.
Είναι υπαρκτά αυτά τα πράγματα και θα το δούμε και σε λίγο. Λοιπόν, είναι ο μαύρος ήλιος που τρώει τον ήλιο, τον κανονικό ήλιο. Είναι της έκλειψης, τέλος πάντων. Λοιπόν, να τρέξουμε λίγο. Πάμε να δούμε κάπου στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι γυρισμένο στη Μέση Ανατολή. Έχουν συγκεντρωθεί εκεί πέρα Άραβες. Και βλέπουμε λοιπόν μια έκλειψη. Από μπροστά περνάει ο μαύρος ήλιος. Δεν είναι η σελήνη. Τώρα, ο μαύρος ήλιος, είπαμε όμως, μπορεί να έχει σχέση με μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα, κόλαση εντός εκτός αγωγικών. Πώς μπορεί να καλύπτει τον ήλιο αυτό το πράγμα? Είναι υπαρκτό, θα το δούμε σε λίγο. Είναι υπαρκτό. Είναι ο μαύρος ήλιος ευθύνεται για τις περισσότερες εκλήψεις. Είναι δηλαδή κάτι σαν ένα ουράνιο φαινόμενο παράλληλα. Βέβαια. Βέβαια. Μα και γι' αυτό το έχουν σε μεγάλη λατρεία. Να είναι εδώ πέρα όλοι συγκεντρωμένοι. Τι είναι, σαν τον Ιμπύρου είναι? Κοίταξε να δεις, ο Ιμπύρου είναι ένα παραμύθι. Ναι. Ο Ιμπύρου είναι ένα παραμύθι, Βασίλη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα το δούμε μέσα στα σύννεφα. Θα προσπαθήσω να το δείξω όσο καλύτερα γίνεται. Έχει γίνει λήψη, είναι πρόσφατο και καταφέρανε κάποιοι ερευνητές και μου το στείλανε. Δηλαδή, Κωνσταντίνα, για να καταλάβω, εγώ είπα πριν... Κοίταξε το. Είναι ο μαύρος ήλιος, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλότερη τροχιά από τον ήλιο και το φεγγάρι. Είναι μικρότερης διάστασης και έχει τη δυνατότητα να καλύψει, να κάνει ακόμα και ολική έκλειψη. Εσύ λες λοιπόν ότι είναι κάτι σαν ένας δεύτερος ήλιος μέσα στο θόλο αυτών της επίπεδας γης. Θα έλεγα ότι δεν είναι πάνω από το θόλο. Δεν είναι. Για να καταλάβουμε πρακτικά λοιπόν τι εννοείς. Δεν είναι στα ανοίδατα, ούτε ο ήλιος είναι στα ανοίδατα. Είναι μέσα στο θόλο λοιπόν, λέτε. Είναι μέσα στο χώρο μας. Μέσα στο χώρο. Άρα, όμως πριν είπαμε ότι ο μαύρος ήλιος έχει σχέση με βάση την ομυθολογία με κάτι στο εσωτερικό του πλανήτη σαν μια παράλληλη πραγματικότητα. Εδώ όμως εσύ μας λες τώρα ότι είναι κάτι σαν ένα ουράνιο φαινόμενο. Εγώ δεν θα μπω τώρα στα αποκρυφιστικά, ας το πούμε, σύμβολα των Ναζί και αυτά, που αυτά είναι υπαρκτά. Όχι, το ακούω πρώτη φορά αυτό που λες, γιατί τόσα χρόνια που διαβάζω και εγώ όλα αυτά για την εκπομπή και χόμπι μου, τον είχα δει το μαύρο ήλιο σύμβολο των Γερμανών κυρίως, που τον βρήκαν και στο Θιβέτ και στις απόκριφες γνώσεις και στα σχετικά. Όχι, και το συσχετίζαν με αυτή την ομυθολογία, παύλα, μυστικιστική θεωρία για τον εσωτερικό ήλιο στην κούφια γη. Δεν ήξερα ότι μπορεί να έχει σχέση και με ένα ουράνιο φαινόμενο που μπορείς να το δεις έξω. Είναι υπαρκτός και αυτό και το λατρεύουνε. Μάλιστα. Αυτό και το λατρεύουν. Είναι υπαρκτό. Μόλις το είδαμε σε βιντεάκια. Άμα θέλεις το ξαναβάζω. Να, είναι μέσα στα σύννεφα. Μάλιστα. Προσπαθώ να ζουμάρω όσο το δυνατόν καλύτερα για να φανεί. Κάτι σαν ένας δεύτερος ήλιος λοιπόν λες. Ακριβώς. Και πού αυτό υπάρχει εκεί έξω, μπορούμε να το δούμε δηλαδή? Δεν μπορείς να δεις, γιατί δεν μπορείς να το δεις, είναι μαύρο. Δηλαδή βλέπουμε τον ήλιο, τη σελήνη, εσείς λέτε εντός θόλου και υπάρχει παράλληλα και αυτό? Υπάρχει και ο μαύρος ήλιος, ναι. Μάλιστα, αυτό πρώτη φορά το ακούω, ειλικρινά. Ναι, κοίταξε να δεις. Εμείς οι Flat Earthers είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτό το φαινόμενο ως ουράνιο σώμα. Γιατί πάντως, να πω κάτι, συγγνώμη. Εγώ παραδέχομαι το εξής, ότι εσείς οι Flat Earthers έχετε δημιουργήσει προβληματισμό για θέματα που ποτέ πριν δεν προβλημάτισαν. Δηλαδή, το θέμα απάτης προσελήνωσης από εσάς ξεκίνησε. Βέβαια. Δεν το ανέδειξαν, ας πούμε, εκείνοι που έλεγαν τόσα χρόνια ότι η γη είναι σφαιρική, ούτε καν πίστευαν ότι πήγαν στη σελήνη. Δηλαδή, όλη αυτή την απάτη περί του Κιούμπρικ, ότι γυρίστηκε σε ένα στούντιο, προήλθε κυρίως από τον αγώνα εντός εκτός εισαγωγικών των Flat Earthers. Εγώ αυτό ξέρω. Ακριβώς. Γιατί αγωνιζόμαστε πολλά χρόνια με τις έρευνες. Βέβαια, είχα δει, όπως είπα, και το ντοκιμαντέρ του Tex Mars της δεκαετίας του 90 αρχές, που μιλούσε για την απάτη της προσελήνωσης, αλλά όχι με τόσες λεπτομέρειες. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει 5 εκπομπές μέχρι τώρα. Ναι. Μέσα στο χρόνο έχουμε κάνει 4, αυτή είναι η 5η και μία παλαιότερα.
Λοιπόν, θα δούμε τι λέει ο Νίλ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τον ακούσουμε και να τον δούμε. Ποιος είναι αυτός? Ο Νίλ Άρμστρονγκ είναι αυτός, ποιος είναι? Όχι, όχι. Ένας άλλος. Νίλ Κριστάφερ. Λέει λοιπόν... Ναι, ναι. Πριν το πεις, να σου πω κάτι, συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Έδειξες μετά... Άκου τι λέει. Ναι. Άκου τι λέει. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. The Earth is a closed system. Η Γη, λέει, είναι ένα κλειστό σύστημα. Δεν μπορείς να φύγεις ούτε να μπεις. Ακριβώς. Αυτοί όλοι τους το έχουν πει. Γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να δικαστούν. Αυτό είναι ένα ελαφρυντικό για αυτούς. Ότι εγώ το είπα. Να το βίντεο. Όπως και ο Ομπάμα έχει πει ότι η Γη είναι επίπεδη. Εγώ ξέρω το εξής. Άκου φάστερα. Ναι. Σε σχέση με αυτό, γιατί πολλά και από αυτά τώρα που μας έχεις προέρχονται και από την έρευνα των Ράσιαν Βίτς, των κορυφαίων Αμερικανών, μαζί με τον Γιάννη τον Κουντούρη, τους φιλοξενούμε εδώ πέρα. Το ξέρεις κιόλας. Λοιπόν, ένα βίντεο τώρα είχαν δείξει στην Αμερική, έλεγαν οι Ράσιαν Βίτς, έναν Αμερικάνο, έτσι, ροκά, ο οποίος, λέει, πηδάει από το διάστημα. Βγαίνει, κάθεται, λέει, στο έξω μέρος του διαστημοπλοίου και πηδάει, λέει, έξω από την ατμόσφαιρα. Και αυτός είχε βγει σε ένα κανάλι στην Αμερική, έτσι, φάση αλάνι, ροκά, σκληρός. Και έλεγε, ναι, λέει, βγήκα, λέει, και το έδειχναν και το βίντεο του, ότι είχε βγει, καθόταν στο περβάζι, ας πούμε, και πήδηξε και έβλεπα, λέει, από εκεί, λέει, που ήμουν, λέει, την καμπυλαιότητα της γης. Και τι γίνεται, ακούω γέλιο τώρα. Σε αυτό το βίντεο που μόλις έδειξες, που μίλησε ο πρώτος και είπε ότι γίνεται ένα κλειστό σύστημα, αμέσως μετά ακολουθεί ένας φυσικός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς, λέει, να δεις, λέει, από αυτά τα ύψη, λέει. Ηθοποιός είναι, ούτε καν φυσικός δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, ηθοποιός. Δεν μπορείς, λέει, να δείξεις, λέει, να δεις, λέει, την καμπυλότητα της γης από εκεί πέρα ψηλά. Είναι λάθος, λέει. Και απάντησε και στο ροκά που είπα εγώ, που τον βάζουν να κάνει δίθεν τα άλματα. Και λέει, αυτός βλέπω, λέει, την καμπυλότητα της γης. Και του απαντάει αυτός και λέει, ρε φίλε, λέει, δεν γίνεται από εκεί που είσαι, λέει. Είναι τόσο μεγάλα τα μεγέθη για τον άνθρωπο. Ακόμα, λέει, και αν θεωρήσουμε ότι η γη. Εντάξει, λέει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, ότι είναι επίπεδη, είναι σφαιρική, αλλά και πάλι, λέει, δεν μπορείς να δεις, λέει, την καμπυλότητα. Άρα, δηλαδή, και αυτός έβγαλε τα ψέματά τους παρά έξω. Μου έχεις ξαναπεί αυτό το πράγμα και όποιος δει αυτό το βίντεο που αυτός ο άνθρωπος στα 42 χιλιόμετρα βγήκε από την κάψουλα. Ναι. Ενώ φορούσε όλο τον εξοπλισμό που υποτίθεται έχει ένας αστροναύτης, ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει από την απώλεια από το κενό αέρος. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί, ακόμα και μέσα σε στολή, ακόμα και με πίεση οξυγόνου, βρεθεί σε ένα περιβάλλον χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, κενού αέρος δηλαδή, το αίμα του βράζει και την εκραγεί. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν έφτασε στα όρια, έφτασε στο ρεκόρ, έσπασε το ρεκόρ ύψους. Αυτό και μόνο καταρρύπτει την οποιαδήποτε φάρσα ότι αυτοί βγαίνουν στον διαστημικό σταθμό ή πήγανε στο φεγγάρι και βγήκαν έξω και κοβάνε βόλτες. Έτσι. Το ξεχνάμε αυτό, δεν υπάρχει. Είναι ένα παραμυθάκι και μισό. Έτσι. Μπορούμε να δείξουμε και άλλα βίντεο από τα γυρίσματα, αλλά μην τρώμε τώρα τον χρόνο. Αυτά είναι παραμύθια. Έτσι. Και με πολλά επιχειρήματα δηλαδή που δεν στέκουν. Θα έπρεπε να είχαν εκραγεί. Λοιπόν, όταν αυτός άνοιξε την πόρτα μπροστά του, είδαμε όλοι τον ορίζοντα μπροστά του. Πάντα σε οποιοδήποτε ύψος και να βρεθεί ο άνθρωπος, ο οπτικός ορίζοντας χάνεται και έρχεται στο ύψος του ματιού, γιατί η γη είναι τεράστια. Αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω? Ναι. Όταν άνοιξε, μπορεί να το δει οποιοδήποτε θέλει, όταν άνοιξε την πόρτα της κάψουλας και προσπαθούσε να βγει έξω τρεμάμενος, γιατί ήταν έτοιμος να χάσει τις αισθήσεις του από την απώλεια ατμοσφαιρικής πίεσης. Είδαμε όλοι λοιπόν μπροστά, από την κάμερα που ήταν από πίσω, είδαμε όλοι μπροστά τον ορίζοντα να χάνεται στο ύψος του ματιού. Επίπεδος. Όταν έδειξε την κάμερα από πάνω προς τα κάτω, είδαμε επίσης τη γη σταθερή και εκείνη. Αν αυτός, πόση ώρα έκανε να ανέβει πάνω? Έκανε μισή ώρα. Να ανέβει στα 42 χιλιόμετρα με το μπαλόνι.
Έκανε μισή ώρα τουλάχιστον. Δεν ανέβηκε με κανένα πύραυλο. Αν η γη περιστρεφόταξε, θα έπρεπε να βρεθεί. Την άλλη άκρη. Εντελώς. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει. Μας έχεις πει παλιότερα σε εκπομπές ότι λέτε ότι ο θόλος έχει ένα συγκεκριμένο υλικό. Κάτι σαν ένα υλικό κρυσταλλικό, έτσι μου είχες πει. Το είχαμε αναλύσει. Σαν χοντρό γυαλί και το είχαμε δείξει κιόλας. Παράλληλα, αν κάποιος αποφασίσει να φτάσει μέχρι εκεί που είναι ο θόλος, πόση απόσταση είναι αυτή, το είχαμε πει αυτό. 73 μίλια. Δηλαδή σε χιλιόμετρα είναι αυτό πόσο. 117. Α, δεν είναι τόσο μακριά δηλαδή από την επιφάνεια. Όχι βέβαια. Άρα δηλαδή όλα αυτά με τις εκτοξεύσεις πυράβλων που τα δείχνουν κυρία Σιανβίτση ότι λέει σηκώνουν τους πυράβλους όπως ο Elon Musk και τους ρίχνουν λέει στο τρίγωνο των Βερμούδων. Ακριβώς. Δεν φτάνουν, δεν πηγαίνουν λέει πουθενά. Ακριβώς, στο τρίγωνο των Βερμούδων πηγαίνουν. Γι' αυτό έχουν απογορέσει και το τρίγωνο των Βερμούδων ότι γίνονται όλα αυτά και το έχουν κάνει και σε ταινίες. Για να... Και όλα αυτά λοιπόν, αν συμβαίνουν που κι άλλες φορές το έχω ρωτήσει, είναι για να αποκρύψουν την ύπαρξη του δημιουργού. Ακριβώς. Όταν αντιληφθείς όλα αυτά, αντιληφθείς τα εξωποδό σχεδιά τους, για να μην πούμε ορολογίες, λοιπόν, και το έχουμε αναλύσει και το τι σημαίνει NASA, στα εβραϊκά σημαίνει εξαπάτηση. Και πολλά άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά εξάρια στην όλη ιστορία. Όπως ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο με 66,6 χιλιάδες μίλια. Ότι η Γη υποτιθέμενη είναι στρογγυλή και έχουμε στην ορθή γωνία των 90 μοιρών. Είναι ο άξονας 23,4 μοίρες. Αν το αφαιρέσουμε αυτό, έχουμε πάλι 66,6. Υποτίθεται ότι η επιφάνεια της θάλασσας στα 10 μίλια καμπυλώνει 66,6 feet, πόδια. Έχουμε πάρα πολλά εξάρια. Η μεγαλύτερη παραμονή, υποτίθεται, ενός αστροναύτη ήταν 666 μέρες. Και συνεχίζει όλη η ιστορία, έτσι. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Βασίζονται πάνω σε αυτά. Έτσι. Να προσπαθήσω να δείξω λίγο έτσι ένα βίντεο του SpaceX που χτυπάει στο θόλο. Να το δω λίγο, αν είναι αυτό που θα επιλέξω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ένα πύραυλο SpaceX θα χτυπήσει στο θόλο και θα δημιουργήσει κύκλους κυματική, ας το πούμε, δόνηση. Εδώ έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει, συνεχίζει. Το βλέπουμε ξαναχτυπάει γιατί επιστρέφεται. Καλά, και με τα όπλα που έχουν σήμερα, λέιζερ, πυραυλικά, πυρηνικά, δεν μπορούν να πλήξουν το θόλο. Γιατί να το πλήξουν το θόλο και πώς να το πλήξουν το θόλο. Όχι, λέω να τον πλήξουν για να τον ανοίξουν και να περάσουν να δουν τι έχει έξω από το θόλο. Δεν θα θέλουν να το κάνουν αυτοί. Και ποιος θα τους αφήσει να το κάνουν αυτό. Το θόλο μπορούν, με τα όπλα τα σύγχρονα θα μπορούσαν να τον διατρήσουν. Όχι. Αφού οι ίδιοι επιστήμονες που είχαν παρουσιάσει σε μια προηγούμενη εκπομπή και είπαμε τι αποφασίσανε μετά από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα, ότι το βάλανε σε απίστευτες δοκιμασίες, σε ακτίνες χ, σε 2.500 βαθμούς, και δεν παρουσιάζει καμία, ας το πούμε, μεταβολή, δεν παθαίνει τίποτα κτλ. Έτσι, είναι ασύλληπτο δηλαδή αυτό, και στο τέλος της έκθεσής τους είπανε ότι αυτό μόνο κάτι ανώτερο θα μπορούσε να το κατασκευάσει. Μάλιστα. Αυτό που περιγράφουν, Βασίλη μου, με απλά λόγια οι γραφές για το ουράνιο στερέωμα, όποιος πάει στη γέννηση, στη δημιουργία,
Θα δει λοιπόν στο 5ο, 6ο, 7ο εδάφιο που λέει ότι ο δημιουργός ξεχώρισε τα κάτω ύδατα με τα άνω ύδατα και έθεσε το στερέωμα του αυτού. Έτσι και το ονόμασε ουράνιο στερέωμα. Το σύμπαν γενικότερα είναι μεταξύ γης και θόλου. Δεν υπάρχει κανένα άλλος. Αυτό είναι. Ούτε γαλαξίες υπάρχουν, ούτε περιστρεφόμαστε, ούτε τίποτα. Και στο έχω ξαναρωτήσει, Κωνσταντίνε, έξω από το θόλο λοιπόν τι υπάρχει? Έξω από το θόλο, πάνω από το θόλο υπάρχουν τα άνω ύδατα. Όταν λέμε άνω ύδατα στην κυριολεξία ή όχι? Στην κυριολεξία, βέβαια στην κυριολεξία. Νερά δηλαδή υπάρχουν? Νερά. Υπάρχουν βίντεο που μπορώ να σας δείξω που φαίνεται ξεκάθαρα ακόμα και το φεγγάρι που είναι μέσα στα άνω ύδατα. Μισό λεπτάκι λίγο έτσι να βρω. Υπάρχει πιθανότητα να μπορούσε ένας άνθρωπος να βρεθεί έξω από το θόλο στα άνω υδατά ή όχι? Όχι βέβαια. Μόνο τα πεθάνει. Ψυχή του θα πάει εκεί. Α, μάλιστα. Εννοείς δηλαδή ότι ουσιαστικά εκεί πλέον είναι τα επίπεδα της θεϊκής δημιουργίας, δηλαδή, του αποκαλούμενου παραδείσου ενδεχομένως. Ακριβώς. Γιατί ακόμα και στην πίστη μας, στα Ευαγγέλια, μιλάμε ότι η Παναγία, παραδείγματος χάρη, τοποθετήθηκε στον 8ο ουρανό. Ναι. Έτσι, στον ένατο είναι η Αγία Τριάδα. Πιο κάτω είναι οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, οι Άγιοι και πάει... Πάντως για επίπεδα δημιουργίας τουλάχιστον 7 μιλά και ο Άγιος Βασίλειος και οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν. Τουλάχιστον για 7 επίπεδα. Βέβαια. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άστρο και φαίνεται που κυματίζει μέσα στα άνω ύδατα. Μάλιστα. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσει λίγο το βίντεο. Είναι από έναν φίλο μου του εξωτερικού. Το κάνει λήψη με ένα τηλεσκόπιο και μία κάμερα. Είναι μια φοβερή λήψη. Μπορούμε να δείξουμε και άλλες τέτοιες λήψεις. Πραγματικών άστρων δηλαδή, που είναι απλές συχνότητες, έτσι. Μας έχει ξαναπεί ότι όλο αυτό που βλέπουμε τη νύχτα είναι συχνότητες στα άστρα. Δεν είναι όπως μας τα παρουσιάζουν. Είναι συχνότητες στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του ουράνιου στερεώματος. Έτσι. Και επίσης έχεις πει ότι η Σελήνη και ο Άρης ή άλλοι πλανήτες που μας λένε ότι πηγαίνουν... Αν το ξαναπαίξουμε, βλέπουμε λοιπόν εδώ, είναι με το τηλεσκόπιο. Δεν είναι εύκολη η λήψη, η σταθερή λήψη ενός άστρου, έτσι, δεν είναι εύκολη, γιατί υπάρχει μετακίνηση, βλέπεις, δείχνει πώς... Ακόμα και πώς αντανακλά σε ένα δοχείο, στο πούμε μεταλλικό, ο ήλιος, όπως βλέπουμε στο βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν είναι και τα άστρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό άστρο. Και έχεις πει, Κωνσταντίνε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι και ο Άρης και η Σελήνη δεν είναι τόπιο που μπορεί να πάει κάποιος. Είναι σε αυτό το στυλ και αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να δείξω το Σύριο. Κάπου έχω το Σύριο. Μισό λεπτάκι. Ναι, όχι. Πώς θα πάει, στάνω, είδα τα. Πώς θα πάει. Λοιπόν, ο Σύριος. Πάμε να δείξουμε λοιπόν το Σύριο. Αυτός είναι ο Σύριος. Κωνσταντίνε, θεωρείς όλα αυτά που τόσα χρόνια και εγώ ψάχνω στην εκπομπή και τα βλέπεις και εσύ, που λένε για τους αρχαίους θεούς και οι Ολύμπη και από εδώ από εκεί, ότι είναι παραμύθια ή ότι μπορεί να έχουν συμβεί? Συγγνώμη λίγο. Βλέπεις λοιπόν ο Σύριος είναι επίσης μια ενέργεια. Αυτοί που μας λένε, ας το πούμε, ότι καταγόμαστε από το Σύριο κτλ. Αυτά είναι, εντάξει, τώρα είναι για αυτούς που έχουν ισχυρή φαντασία. Έτσι. Είναι μασονικά δηλαδή όλα αυτά? Με ενδιαφέρει τι είναι, μπορεί να είναι και απλή ανόητη. Μάλιστα. Τι είναι. Εδώ μιλάμε με πραγματικά πράγματα και με πραγματικά γεγονότα. Απλώς... Μπορούμε να δείξουμε, δηλαδή, πολλά άστρα, τα οποία είναι πραγματικά... Είναι σε αυτό το στυλ, ναι. Μας έχεις δείξει και πέρυσι, ναι. Είναι φοβερά, δηλαδή, πραγματικά είναι μοναδικά. Είναι μοναδικά. Το γεγονός ότι μπορεί η ανθρωπότητα να έχει έρθει σε επαφή με αγγέλους, με τέτοια πράγματα από μια παράλληλη πραγματικότητα, από τον κόσμο της θεϊκής δημιουργίας, το αποκλείς? Βλέπουμε εδώ ένα άλλο άστρο. Κοίταξε,
δεις, αυτή είναι καθαρά επιλογή των αγγέλων, των αγίων και των... Η ελοχή μας που αναφέρονται μέσα στα βιβλία της Γενέσεως, της Βίβλου. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί να έχει βάση αυτό όλο? Δηλαδή να ήρθαν από εκεί έξω, σαν να άνοιξε μια πόρτα, μια πύλη στον κόσμο μας. Κοίταξε να δεις. Αυτά έχουν... Εγώ συνεχίζω και δείχνω και μιλάμε και όλα ταυτόχρονα, έτσι για να βλέπει ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε μια πολύ καλή κάμερα, η P900 είναι, η P1000, που έχει πολύ δυνατό zoom, έτσι, και κάνει λήψη ενός άστρου. Βλέπουμε λοιπόν, τους σχηματισμούς είναι στα άνω ύδατα, είναι στα πάνω νερά. Γενικά λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι βρισκόμαστε σε ένα κλειστό σύστημα, μοναδικό, με το ουράνιο στερέωμα, ούτε κανένας μπορεί να βγει, ούτε μπορεί να μπει. Έτσι. Και δεν μπορεί να πετάξει και τίποτα πάνω από την πυκνότητα της ατμόσφαιρας, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση. Το κενό δεν υπάρχει πρόθεση και η ίδια η φυσική, δηλαδή, το λέει αυτό. Έχουν γίνει πειράματα, έτσι. Δες ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο αστέρι, πάρα πολύ όμορφο αστέρι, πραγματικά. Είναι φανταστικά. Και εδώ μιλάμε για πραγματικά αστέρια τώρα, έτσι, όχι τώρα CGI και ψέματα που μας δείχνουν. Μας έδειξε η NASA, παραδείγματος χάρη, πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα μήνα, παραδείγματος χάρη, μας έδειξε αυτό εδώ, ότι είναι μία λήψη. Ετοιμάσαι, δεν ξέρω αν το είδες. Σαν φτιαγμένο, το είδα, ναι, σαν φτιαγμένο στον υπολογιστή είναι αυτό, όπως ήταν περισσότερα. Κοίτα εδώ. Ναι. Θες που είναι? Στην Αλιγέρη. Λατινική Αμερική είναι. Είναι στην Αλγερία. Και σήμερα βρήκα και το σημείο. Να το. Πάντως είναι γεγονός ότι η NASA για πολλά που αφορούν σε διαστημόπλια, σε τέτοιους σχηματισμούς, μας δείχνει πράγματα τα οποία δεν σου δείχνουν και κάτι αξιόπιστο με την έννοια ότι να πάρτο είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι όντως να είναι φτιαγμένα στον υπολογιστή, φαίνεται. Βέβαια. Μα έχουμε και μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι αποκαλύψανε και σηκώθηκαν και φύγανε από την NASA, γιατί διαπιστώσαν δηλαδή ότι όλο αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τους δορυφόρους. Έτσι. Λοιπόν, οι δορυφόροι που φαντάζονται κάποιοι ότι είναι γύρω από τη γη και βρίσκονται σε τροχιά κτλ. Όχι, ανυψώνονται με μπαλόνια, είναι κάποιοι δορυφόροι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Έτσι. Έχουμε και υλικό από το εργοστάσιο που φτιάχνονται τα μπαλόνια τα συγκεκριμένα. Ο Γιάννης Κουντούρης είχε βρει και την σύμβαση της NASA με το ήλιο. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ το φουσκώνουν το μπαλόνι, το έχουν φουσκώσει, έχει ανέβει. Είναι αυτός ο γερανός που κάνει μία κίνηση για να μην έρθει σε επαφή όταν θα γίνει η αποπλοκή. Τώρα θα το αφήσει και θα αρχίσει λοιπόν αυτός ο δορυφόρος να ανέβει. Αυτός ο δορυφόρος λοιπόν θα ανέβει σε ένα ύψος περίπου σε 120.000 πόδια. Τόσο είναι υπολογισμένο να ανέβει, γιατί αν ανέβει παραπάνω θα σκάσει. Θα σκάσει τον μπαλόνι, διωγγώνεται τον μπαλόνι στο κενό και θα σκάσει. Τον άφησε λοιπόν και αυτό θα αρχίσει λοιπόν να ανέβει. Έτσι. Αυτό όμως ακυρώνει το γεγονός ότι σε αυτά τα ύψη που είπες μπορεί να υπάρχουν δορυφόροι ή τέτοιου είδους μηχανές που να μας δίνουν πληροφορίες, φωτογραφικές, απεικονίσεις και όχι μόνο. Δηλαδή τώρα στην Ουκρανία λένε ότι οι Ουκρανοί παίρνουν υλικό φωτογραφικό ή άλλων θέσεων ρωσικών από τους αμερικανικούς δορυφόρους, ας πούμε. Υπάρχουν δορυφόροι, αλλά είναι αυτοί οι δορυφόροι που σου έδειξα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν δορυφόροι δηλαδή που βρίσκονται σε καμιά τροχιά. Μάλιστα. Αυτά είναι για τους ανόητους. Έτσι. Και μόνο δηλαδή, αν φανταστούμε ότι έχουμε μια ελλειπτική τροχιά της Γης, υποτίθεται ότι έχουμε κάποια ελλειπτική, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και η διαφορά μεταξύ της ελλειπτικής τροχιάς του χειμερινού και του θερινού ηλιοστασίου είναι 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτά είναι υποτιθέμενα, μην τα πιστέψει ο κόσμος. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μία σύγκρουση λοιπόν όλων αυτών των δορυφόρων, έτσι. Εγώ θα σου δείξω λοιπόν ότι σπάνε τα μπαλόνια. Τα μπαλόνια σπάνε και πέφτουν και τα βρίσκουν σε διάφορα σημεία. Να δείξουμε ένα εδώ.
πέφτουν σε διάφορα σημεία, και στην Αφρική έχουν πέσει, γιατί ξεπερνάνε το ύψος, σπάνε τα μπαλόνια και πέφτουν οι δορυφόροι. Και μάλιστα ακούγονται και οι βομβητές, ας το πούμε, του σήματος από, από τους δορυφόρους. Mm-hmm. Έχω πολλά τέτοια βίντεο, έχουν βρεθεί και στην Αγγλία, έτσι. Μάλιστα. Και τα μπαλόνια να κρέμονται από τα, δέντρα. Τέτοιοι είναι οι δορυφόροι. Οι δορυφόροι αυτοί, από το σημείο που θα σηκωθούν, θα ξεπεράσουν λοιπόν τις καιρικές συνθήκες και πάνω επικρατεί μια απόλυτη ηρεμία. Ούτε φυσάει, ούτε τίποτα. Είναι το μπορεί όμως ένα τέτοιο είδους δορυφόρος που δεν γυρνάει γύρω-γύρω, όπως μας λες εσύ, να σου στείλει απεικονίσεις ή να πάρεις πληροφορίες από αυτόν. Ναι. Στο γεωγραφικό φάσμα που μπορεί να, καλύψει. Έτσι, να δούμε, ας το πούμε, να δούμε ένα μπαλόνι, ας το πούμε, που... μια λήψη από μπαλόνι. Μια λήψη από δικό μας μπαλόνι, όχι από δικό τους. Βλέπεις, κοίτα πόσο κοντά είναι ο ήλιος. Mm-hmm. Ο φωτισμός του ήλιου είναι τοπικός. Είναι το απόλυτο επίπεδο, η απόλυτη ηρεμία. Κοίτα πόσο κοντά είναι ο ήλιος. Βλέπεις, ναι, κάτω υπάρχει η αιστεία του ήλιου. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ κοντά λοιπόν. Φαίνεται όμως ο ήλιος ότι είναι κοντά και σε εμάς. Όταν βγαίνουμε έξω κάθε μέρα ή το καλοκαίρι περισσότερο και όχι μόνο. Μπράβο. Γιατί έχεις μάθει και παρατηρείς πλέον. Μα φαίνεται πολύ κοντά και η σελήνη φαίνεται πολύ κοντά. Μας λέγανε στο σχολείο ότι είναι, λέει, τόσο μακριά. Τι τόσο μακριά, λες και μπορείς να τα πιάσεις είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Θα πάω λίγο, θες να δούμε έτσι κάποιες μαρτυρίες πιλότων. Μπορούμε να δείξουμε μαρτυρίες πιλότων. Πάμε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πάει παραπέντε και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και θα συνεχίσουμε με επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, θα δείξουμε. Τι είπε straight, λοιπόν. Δεν κατάλαβα καλά τι είπε straight, τι είπε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και έναν άλλο, να το πούμε. Έναν άλλο. Flat. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι flat, δεν λένε. Αυτό δεν είπανε. Βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο τώρα να σου δείξω, να δείξω στους φίλους μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Και άλλο αξίζει, δηλαδή, μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε. Έτσι. Όλες αυτές οι εικόνες τώρα που μας δείχνει η NASA είναι όλες ψεύτικες, έτσι. Ούτε Hubble υπάρχει, τώρα το Hubble που το είχαν. Και φαντάσου, αυτά τα είχαμε σαν χάρτες στο σχολείο, γενιές και γενιές. Ναι, ναι, πραγματικά. Μαθαίναμε φυσική, αστρονομία με αυτά. Πραγματικά, τώρα. Κοίτα, ένα πανέμορφο πράγμα, δηλαδή. Ένα άστρο πραγματικό. Όλο. Άρα λοιπόν, εσύ μας λες ότι είναι σαν απεικόνιση, σαν μέσα στο νερό αυτό το πράγμα. Είναι στα ανώ-ύδατα, βέβαια, είναι στο νερό. Τι να πω, το είδαμε και σε προηγούμενα βιντεάκια που δείξαμε. Που κυματίζει, έτσι, που κυματίζουν τα ανοίδατα. Ας διαβάσουν τη δημιουργία, τη γέννηση, δεν χρειάζεται να τους τα πω εγώ. Το ξαναλέω, έτσι. Εσείς οι flat earthers, θα πω έτσι, έχετε φέρει και την καινοτομία στην έρευνα, γιατί τουλάχιστον ακούμε και καινούργια πράγματα, γιατί τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια ακούμε. Εδώ βλέπουμε τον ήλιο μέσα στον ορίζοντα. Είναι λήψη από αεροπλάνο και ο ήλιος είναι πιο κάτω. Σκέψου τώρα, έτσι, είναι πιο κάτω. Ναι. Βλέπεις, ο ορίζοντας συνεχίζει. Συνεχίζει δηλαδή η γη. Ναι. Βλέπεις ότι ο ήλιος είναι κάπου στη μέση του ορίζοντα. Η γη συνεχίζει λοιπόν. Το επίπεδο της γης συνεχίζει. Μάλιστα.
Εδώ τώρα θα δείξουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δούμε λοιπόν σε γρήγορη πώς απομακρύνεται ο ήλιος και πικραίνει. Αυτό τι είναι, δεν κατάλαβα τώρα. Είναι σταθερή η κάμερα και κάνουμε γρήγορη λήψη. Α, δεν χάνεται λες, δεν χάνεται, λόγω του επίπεδου. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Είναι όπως έχω δει τους Ράσιαν Βίτς που έχουν δείξει ένα πλοίο που μαθαίναμε τόσα χρόνια. Όχι, άλλο δείχνουμε τώρα εδώ. Πόσο απομακρύνεται ο ήλιος και μικραίνει. Πώς ξεκίνησε ο ήλιος, είναι γρήγορη η λήψη. Στο βάθος λοιπόν, βέβαια, σε κανονικό χρόνο, αυτό δεν μπορείς να το διαπιστώσεις. Θα πρέπει να γίνει μια γρήγορη λήψη, δηλαδή, μια λήψη, και το οποίο μετά θα το τρέξει σε γρήγορη ταχύτητα. Άρα δηλαδή, τι θες να μας πεις με αυτό, ότι τι? Ότι ο ήλιος κινείται και απομακρύνεται και μικραίνει. Μάλιστα. Αυτό είδαμε τώρα, έτσι, αυτό είδαμε μόλις τώρα, ότι ο ήλιος... Α, εννοείς λόγω της τροχιάς που κάνει εντός χθόλου. Ο ήλιος κινείται. Ο ήλιος κινείται. Δεν κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, όπως μας μάθαν. Όχι βέβαια. Δεν κινείται. Είμαστε γεωκεντρικό σύστημα, όχι ηλιοκεντρικό λέτε. Γεωκεντρικό σύστημα, κοίταξε το, το ξαναδείχνω. Κοίτα πόσο μεγάλος είναι ο ήλιος, έτσι. Τρέχει, κάτω έχουμε τα κύματα της θάλασσας. Ναι. Η κάμερα είναι σταθερή, έχουμε υψηλή ταχύτητα, το τρέχουμε δηλαδή το βίντεο και κοίτα πώς καταλήγει ο ήλιος να χαθεί στον οπτικό μας ορίζοντα. Έχουν τουλάχιστον φοβερές κάμερες. Μα ναι, εντάξει, μια π1000 ας το πούμε, η οποία τη συνιστώ στους φίλους μας όπου τους περισσεύει ένα χιλιάρι, μπορεί να πάει να την πάρει και να... Θα πάρω κι εγώ μια μου φαίνεται. Οι φίλοι μας εδώ πέρα, πρόσφατο είναι αυτό το βίντεο, λέει ότι στοχεύουμε να πάμε στο φεγγάρι και να βάλουμε τον κόσμο εκεί να δουλέψει και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τα λοιπά στο φεγγάρι. Δηλαδή η απάτη σε όλο το μεγαλείο, η πελώση, έτσι. Εδώ είναι κάποιος, αυτό που βλέπεις τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση, αυτό είναι... Ο χάρτης της επιπηδής γης και βρίσκεται στην Αυστραλία, στο Σίντνεϊ. Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι σωστό. Τι άλλο μπορούμε να δείξουμε γρήγορα. Είναι ο χάρτης, ο επίσημος χάρτης της γης και κάτω έχουμε το χειμερινό και το θερινό ηλιοστάσιο με την κλίμακα, είναι τα πάντα, είναι ο επίσημος χάρτης της γης. Αυτός ο χάρτης είναι ο πραγματικός χάρτης. Το κόκκινο που βλέπουμε ο κύκλος, εκεί αρχίζει λοιπόν η Ανταρκτική, έτσι, και με τις συνθήκες της Ανταρκτικής όπως έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο και να το τελειώσουμε το βίντεο. Ας πούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο κενό αέρος. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν οτιδήποτε εκτεθεί στο κενό αέρος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα κουτάκι, ένα ψυχτικό και θα βάλουμε μέσα σε αυτό το δοχείο και θα αφαιρέσουμε τον αέρα. Λοιπόν, θα το πάω λίγο πιο πέρα για να... Λοιπόν. Από εδώ θα το ξεκινήσω για να το τρέξουμε για την ώρα. Λοιπόν, τώρα αφαιρείται ο αέρας μέσα από αυτό το δοχείο. Το δοχείο δεν είναι μεγάλο, είναι 20 επί 20 επί 20, περίπου τόσο. Έτσι. Κοίτα τι θα συμβεί. Έσκασε. Έγινε. Σαν τα μπαλόνια, σαν τα μπαλόνια που μας έλεγες πριν. Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επιβιώσει το οτιδήποτε στο κενό. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Το είχαμε πει από πέρυσι. Θα σε φέρω σε μια εκπομπή να είσαι και με άλλους που υποστηρίζετε αυτές τις θέσεις με σθένος και θα βάλω ένα debate και θα έχουμε απέναντι τους υπολείπους που μου έχουν στείλει από YouTube κανάλια μερικοί που έχουν κανάλια για να λένε για τη σφαιρική γη. Δεν ξέρω αν το επιθυμείτε να το κάνουμε.
Κοίταξε να δεις. Θα ρίξουμε το επίπεδό μας και δεν είναι σωστό. Τα επιχειρήματά τους είναι απλές θεωρίες και όλα αυτά που τους μάθανε. Απλά ο εγωισμός τους δεν τους επιτρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους κτλ. Πριν από 10 μέρες βρέθηκα με έναν φυσικομαθηματικό συνταξιούχο, πήρε πριν από 10 χρόνια ο άνθρωπος τη σύνταξή του, ίσως και λιγότερο, και επειδή του άρεσε πάρα πολύ φυσικομαθηματικός, ο οποίος πέρασε και στην αστρονομία. Επί μισή ώρα το μόνο που κατάφερε ήταν να φύγει με σκυμμένο το κεφάλι, δεν είχε κανένα επιχείρημα μπροστά σε 10 ανθρώπους. Ο άνθρωπος, πραγματικά εγώ τον λυπήθηκα. Τον λυπήθηκα με τα επιχειρήματα που του είχα πει, έτσι. Και εξηγώ λοιπόν και λέω λοιπόν σε οποιοδήποτε αστρονόμο, όποιος θέλει, μόνο ότι ο πολικός αστέρας στο κέντρο του ουράνιου στερεώματος είναι πάντα σταθερός, καταρρύπτει το αφήγημα του ηλιοκεντρικού, το μεγάλο παραμύθι. Εγώ θυμάμαι πάντως, για να κλείσουμε, είχατε τους φράσεις να βρείτε ένα βίντεο με κάμερες ισχύως, όπως έδειξες προηγουμένως, που έδειχναν αυτό το φαινόμενο που από μικρή μαθαίνουμε όταν είμαστε για μπάνιο, που βλέπουμε ένα καράβι ή ένα πλοιάριο μέσα και μας λένε ότι το χάνεις από το μάτι σου, διότι είναι η καμπυλότητα της γης. Και καταδείκνυε ότι δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί όταν κάνεις zoom την κάμερα, συνεχίζεις και το βλέπεις. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τον ήλιο. Ναι, έχει να κάνει με την απόσταση και το μάτι του ανθρώπινου που χάνεις κάτι λόγω του ματιού. Έχει να κάνει όχι μόνο με την προοπτική του ματιού, αλλά και με την διάθλαση της ατμόσφαιρας. Μπράβο, που δημιουργεί. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε και σε ήλιο και με τον ήλιο αυτό. Γι' αυτό το είπα πριν για τον ήλιο κι εγώ. Ναι. Και που βλέπουμε το μισό τον ήλιο, ας το πούμε, που φεύγει ο ήλιος και βλέπουμε το μισό. Μόλις κάνουμε zoom, ο ήλιος ξαναβρίσκεται πάλι ψηλά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ένα τελευταίο. Έχουμε στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα της αρχαίας Ελλάδας. Είναι απέναντι από τον ναό του Ασκληπιού, είναι ο τόπος που κοιμούνται οι προσκυνητές του Θεού, ένα κυκλικό οικοδόμημα κτισμένο εκεί κοντά. Από μάρμαρο, η λεγόμενη Θόλος, η οποία ήταν θεραπευτική την εποχή εκείνη. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Δεν θα συνεχίσω το κείμενο, είναι μεγάλο, είναι περσινή μου ανάρτηση αυτή. Λοιπόν, είναι η Θόλος. Λοιπόν, είναι ένα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν βλέπουμε τίποτα γιατί είναι άσπρο, λευκό, έντονο. Είναι λευκό. Α, τώρα φαίνεται, ναι, τώρα φαίνεται. Βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν τους κύκλους. Ομόκεντρη κύκλη. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα ευρήματα. Πού είναι αυτό? Ήταν θεραπευτήριο και μάλιστα έγινε και... είναι στην... Στην Ελλάδα είναι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βρίσκεται στην... στον ναό του Ασκληπιού. Μάλιστα. Στην... πέσω, ξεχνάω τώρα. Το σημείο της Επιδαύρου. Στην Επίδαυρο. Ναι, είναι ο Θόλος Επιδαύρου. Mm. Το θεραπευτικό κέντρο του αρχαιολινικού κόσμου. Λοιπόν, και μάλιστα είχαν κάνει και συνέδριο, είχαν βρεθεί από της πυρηνικής ιατρικής και προσπαθούσαν να δουν πώς ήταν δυνατόν, βέβαια ποτέ δεν φτάσανε σε κάποιο αποτέλεσμα και σε κάποιο συμπέρασμα, της πυρηνικής ιατρικής τώρα, δεν φτάσανε ποτέ σε συμπέρασμα για να καταλάβουν πώς υπήρχε αυτή η θεραπευτική δυνατότητα μέσα σε αυτό τον θόλο με το κυκλικό. Τάξιζε το κόπο βέβαια αυτό να το... Μπορώ να όταν λες θόλο εννοείς έτσι τους ομόκεντρους κύκλους λες. Ναι, υπήρχε. Δεν είχε θόλος. Και τίποτα άλλο από πάνω. Υπήρχε θόλος από πάνω. Υπήρχε θόλος από πάνω. Βέβαια. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Σαν μια ταινία του Stephen King. Ποιο ήταν το χειρό, όπως λέγονταν. Παλιά. Με ένα θόλο. Υπήρχε ένας θόλος. Όπως έχουμε τους θόλους στις εκκλησίες. Και στα γήπεδα. Ναι. Η αρχιτεκτονική των εκκλησιών βασίζεται στο ουράνιο στερέωμα. Ο θόλος που βλέπουμε και πάνω είναι ο Θεός πάντα. Και σε παγκόσμιο επίπεδο γήπεδα ποδοσφαίρου έχει θόλους. Ακριβώς. Αυτό που λοιπόν που είδαμε είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν είναι ο χάρτης της γης και έχουμε την κίνηση του ήλιου με τον ισημερινό στη μεσαία κίτρινη γραμμή. Είναι ο αστερισμός του εγώκερου, είναι οι κινήσεις του ήλιου και του ταύρου λοιπόν που κάνει κυκλικά, έτσι, στο τροπικό του καρκίνου κτλ. Αυτός είναι ο χάρτης με όλους τους υπήρους και της Ανταρκτικής.
αν μπορούμε να το δούμε. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε, μέση, Κωνσταντίνε. Και στη μέση βρίσκονται οι... έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι το μνημείο της Επιδαύρου. Το βλέπουμε. Ο θόλος της Επιδαύρου. Το μαθαίναμε και στο σχολείο, το λέγανε έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτό. Να, βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, οι ακτίνες του ήλιου λοιπόν, που μπαίνανε μέσα στο θόλο, έτσι, γιατί όπως είπαμε ο ήλιος είναι πλάσμα ψυχρής σύνδεξης, αποδεδειγμένο αυτό και οι επιστήμονες το ξέρουν. Τώρα όσοι πιστεύουν ότι σε ένα κενό υπάρχει, ας το πούμε, ανάφλεξη, ας πούμε, ας το αποδείξουμε. Εγώ μπορώ να τους δείξω πειράματα επιστημόνων ότι στο κενό δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα ανάφλεξης. Μάλιστα. Ανάφλεξης, πώς είναι δυνατόν να καίει ένας ήλιος. Ο ήλιος είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που προκαλείται. Προκαλείται το σύστημα, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί εδώ τα ψάχνουμε όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς έχουν πέσει και αυτοί θύματα της θεωρίας. Μάλιστα. Που είναι πολλά χρόνια τώρα, και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να διαβάζουν και να στείλουν τα βιβλία που τους έχουν δώσει το σύστημα. Έτσι. Δεν ούτε έχουν μπει στη διαδικασία της παρατήρησης, ούτε καν της νόησης. Έτσι, να μπουν. Μάλιστα. Να σκεφτούν. Και όταν τους τα λες, τότε διαπιστώνουν. Το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Καλώς. Κωνσταντίνε. Επιστήμονα και έχω βρεθεί. Κλείνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας ξανά σήμερα και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι συζητήσεις μαζί σου και κυρίως τα στοιχεία που παραθέτεις, όπως και να έχει. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, πραγματοποιήσουμε και άλλες εκπομπές. Πρώτα, θέλω από Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τις τηλεοπτικές, οπότε θα δώσουμε συνέχεια. Τότε θα κάνουμε μια πολύ δυνατή εκπομπή που θα έχει σχέση με τις πυραμίδες και θα λύσουμε πολλά μυστήρια. Είμαστε σε εξέλιξη. Ωραία, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Υγεία σου. Εύχομαι το καλύτερο. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με τη διαδικτυακή εκπομπή. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για να ψάχνετε κάποιος, άσχετα αν δεν τα πιστεύει όλα. Αν και δεν μιλάει στον αέρα ο Κωνσταντίνος. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ προσπαθώ να πιάσω κάθε ενδιαφερόμενο, γιατί πάντοτε υπάρχει από το Α μέχρι το Ω η γκάμα και θεματολογίας και κοινού. Τώρα στα μηνύματα πολλοί θα γράψουν πάλι τι είναι αυτά που λέτε, το ένα τ' άλλο, μετά άλλοι θα γράψουν συγχαρητήρια. Καλό είναι αυτό. Αυτό θέλουμε. Πλουραλισμό. Αυτό είναι η πραγματική δημοκρατία των αρχαίων Ελλήνων. Η άμεση δημοκρατία. Ο πλουραλισμός της σκέψης και της άποψης. Αλλιώς είμαστε σε καθεστωτικές αντιλήψεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα με υγεία.